Η αρχαία ελιά των βουβών είχε την τιμητική της την εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Πλατανιά με την Περιφέρεια Κρήτης και την Ορθόδοξη Ακαδημία, ενώ αναγνώστηκε μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου από τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Γωνιάς, Αρχιμανδρίτη, Πάτερ Χρύσανθο Κελαϊδή. Το παρόν έδωσε ο τέος Δήμαρχος Κονυμπαρίου, Πολυχρόνης Πολυχρονίδης, έργο του οποίου είναι η ανάδειξη του Μνημείου της Ελιάς. Την ανάθεση και επιμέλεια της εκδήλωσης είχε απομισθεί ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Πλατανιά, κ. Νίκος Δασκαλάκης, που μας είπε: «Η ελιά των βουβών ας γίνει σύμβολο για μια παγκόσμια εκστρατεία για ένα καλύτερο περιβάλλον». Ανάλογες δηλώσεις έκαναν και οι βουλευτές του νομού, οι οποίοι τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση. Μεγάλο ενδιαφέρον είχε η διάλεξη για την οικολογία από δύο Γαλλίδες φοιτήτριες σε Γαλλικό Πανεπιστήμιο, την Κλέιρη και την Έλσα, οι οποίες εργάζονται στην περιοχή του Δήμου Πλατανιά ως stage και με πρωτοβουλία του Ανουσάκιου Ιδρύματος έκαναν διάλεξη για την οικολογία με θέμα τα φυτά και τα βότανα, καθώς επίσης και τα δάση της Γαλλίας, με μεταφραστή τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά, κύριο Αθανάσιο Χινόπουλο. Η Ορθόδοξος Ακαδημία πρόβαλε ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στο Μουσείο Κρητικών Βοτάνων του Ιδρύματος. Στον ντοκιμαντέρ αυτό εκτίθενται η ιστορία και οι δράσεις του Μουσείου, καθώς και οι εν γέννη οικολογικές δραστηριότητες της Ορθοδόξου Ακαδημίας. Την παρουσίαση της προβολής έκανε ο θεολόγος, επιστημονικός συνεργάτης του Ιδρύματος, κ. Γεώργιος Βλαντής. Με το πέρας της εκδήλωσης προσφέρθηκε κέρασμα στην παρακείμενη ταβέρνα, ενώ η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης παρέθεσε γεύμα προς τιμή των επίσημων προσκεκλημένων. Με τη σημερινή εκδήλωση που παρίσταται ο Περιφερειάρης Κρήτης, που είναι οι βουλευτές και όλες οι αρχές και οι περιφερειάρες και όλοι, σημαίνει ότι επιτέλους αναγνωρίζεται ο χώρος αυτός σαν χώρος που μπορεί να εκπέψει μηνύματα και για το περιβάλλον και για την ειρήνη. Άλλωστε αυτό το είχε πολλού ο ίδιος ο Πατριάρχης με την παρουσία του και την ευλογία του που επιβεβαιώσει και παραδειγματίζει. Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σε ένα ιστορικό δήμο για να γιορτάσουμε τη μέρα του περιβάλλοντος δίπλα στο μουσείο αυτό της Ελιάς, που πραγματικά έχει αναδειχθεί σε όλη την ιστορία. Και αυτό που θέλω να πω, ότι να μην περιμένουμε μόνο 5 του Ιουνίου να γιορτάζουμε τη μέρα του περιβάλλοντος, αλλά να τη γιορτάζουμε κάθε μέρα όλοι μας για να παραδώσουμε ένα καλύτερο περιβάλλον στα παιδιά μας. Σήμερα στην Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, ο Δήμος Πλατανιά, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, έχουν προσκαλέσει ως κεντρικό ομιλητή τον Περιφερειάρχη, τον κ. Αρναουτάκη. Ήταν επιλογή μας αυτή να έχουμε τον Περιφερειάρχη, γιατί ακριβώς θεωρούμε το θέμα του περιβάλλοντος είναι ένα μείζον θέμα, και όχι μόνο για την 5η του Ιούνιου, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο άπτεται της καθημερινότητας, της παιδείας μας και της νοοτροπίας μας. Είναι η συλλογική ευθύνη και της πολιτείας, αλλά και των δημοτών εμάς, το καθενός ξεχωριστά. Διαλέξαμε αυτό το σημείο σήμερα, που είναι η ιστορική και μνημειακή ελιά των βουβών, με το ελαιόλαδο των χιλιάδων ετών, δείχνοντας ότι και στο μνημείο της φύσης που είμαστε σήμερα, μπορούμε να έχουμε και ανάπτυξη, χωρίς να έχουμε πάντα την εκμετάλλευση με τον κακό τρόπο, όπως λέμε, του περιβάλλοντος. Στόχος μας θα είναι και προσδοκία μας, πέρα από τις 4 λήξεις που μεθαύριο θα, όπως γνωρίζετε, θα κοπούν από εδώ κότινοι, προκειμένου να δαφνοστεφανωθούν, να κυνηγήσουμε γιατί όχι και για τους Ολυμπιακούς του Λονδίνου του 2012. Το περιβάλλον είναι τρόπος ζωής. Το περιβάλλον είναι το μέλλον μας, είναι το μέλλον των παιδιών μας και θα πρέπει να το διαφυλάξουμε όπως τουλάχιστον όπως το βρήκαμε. Πρέπει να είναι πρώτο μέλημα της πολιτείας, πρώτο μέλημα της αυτοδιοίκησης. Θα πρέπει να είναι πώς θα διαφυλάξουμε όλους αυτούς τους παράγοντες που συνθέτουν και διαφυλάσσουν το περιβάλλον στον τόπο μας. Μέλημα της αντιπεριφέρειας πρώτο είναι να αναδείξει πρώτα το φυσικό περιβάλλον και μετά με έργα και ενέργειες να το, όχι μόνο να το αναδείξουμε αλλά να το διαφυλάξουμε. Βρίσκομαι κάτω από μια ελιά με μεγάλη ιστορία. Μια ελιά που χρονολογείται από 2,5 μέχρι 5.000 χρόνια. Και νομίζω είναι ένα σημείο αναφορά στην Κρήτη, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Και το μουσείο που έκανε ο πρώην Δήμαρχος ο κ. Πολυχρονίδης, νομίζω είναι μια εξαιρετική δουλειά, γιατί αποτυπώνει το ανάγλυφο της Κρήτης, το δέντρο της Κρήτης, το δέντρο του κόσμου, τη μεγάλη ελιά μας.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Παγκόσμια Μέρα του Περιβάλλοντος γιορτάζεται σήμερα εδώ, στο Δήμο Πλατανιά, με τη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης, σε ένα φυσικό περιβάλλον άπειρης φυσικής ομορφιάς. Η σημερινή μέρα και η αυρήνη μέρα που είναι αφιερωμένη στο περιβάλλον είναι καθαρά συμβολική μέρα. Η υποχρέωση όλων μας είναι όλο τον χρόνο να αγωνιζόμαστε για τη σωτηρία του περιβάλλοντος, το οποίο βέβαια είναι ένα πολιτικό ζήτημα που ενδιαφέρει όλα τα κράτη και όλους τους λαούς. Το κυρίαρχο σε σχέση με το περιβάλλον είναι να απαντήσουμε στο ερώτημα. Εάν ο άνθρωπος θέλει να διατηρήσει τα αγαθά του πολιτισμού, δεν μπορεί να έχει και το περιβάλλον καθαρό. Πρέπει κάποια πράγματα να χάσουμε, αν θέλουμε να σώσουμε το περιβάλλον. Και σε αυτό πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι. Έχουμε σήμερα την ιδιαίτερη χαρά να γιορτάζουμε την ημέρα του περιβάλλοντος σε ένα Δήμο, ο οποίος είναι κατεξοχήν αγροτικός και γεωργικός, και θέλουμε να το χαρακτηρίσουμε πράσινο Δήμο.